Καλησπέρα σας φίλοι μου, Πίκταρτ εδώ. Και σήμερα έχουμε ακόμα ένα reaction video. Τι γίνεται, back to back video μήπως? Ανεβάσαμε χθες, ανεβάζουμε και σήμερα. Τι θα γίνει? Λοιπόν, από ό,τι θα έχετε δει στο YouTube, έχει σκάσει αυτό εδώ το κομμάτι. Και θα κάνουμε ένα ακόμα react στο diss του Madney που θα κάνει στο Joe Hunter. Βλέπετε εδώ σε 17 λεπτά 6.000 προβολές. Μπράβο Madney. Για πάμε να δούμε το κομμάτι. Για πάμε να δούμε. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ξεκινάμε. FIFA, YouTube, community, μεγάλο. Ένα είναι ο Madden. Το λέτε όλοι. Αλλά είναι αυτός. Ποιος άλλος είναι. Καταρχήν. Έχει βγει με την παντόφλα έξω, βλάκας. Τι κάνει γάμο ο Καραγκιόζης? Τέο, τι κάνεις, καλά είμαι εγώ. Μετά από αυτό το diss-track θα κάνω πανικό. Το είπα και στο βίντεο, μπήκε σε λάθος game. Μπρο μου το καταλάβαμε, Τζεούλη, είσαι gay. Ρε φίλε μου, δεν γίνεται μόνο σε μία πόλη να μην έχεις μια γκόμενα, σε κοροϊδεύουν όλοι. Τον ξεφτύλισε εδώ λίγο. Ζέω. Δεν πειράζει. Θα βρεις κάποια στιγμή. Ξες. Όμως φίλε Τζέω, δεν θα το πάω εκεί. Ξέρω πως αν το πάω θα με βάλουν φυλακή. Και είπες και το άλλο για τα δύο βιντεάκια. Εγώ ρε τι να πω που σου έφτιαξα δύο καναλάκια. Ένα στο YouTube, ένα και στο Twitch. Πριν από το promote μου δεν σε έβλεπε κανείς. Καθόσουνα και έκανε. Να το το shot, να το. Είχες και τον άλλον, τον βλάκα για. Έβαλε τον Τινάρα δίπλα ρε. Τι λέει ρε. Και φτάνω στο χειρότερο, το live με τον γρυπάρι. Που για λίγο promote του έγλυφε στο παπάρι. Αφού ρε γλυκουλάκο μου το είχαμε κανονίσει. Με τον καρκίνο του YouTube σχέσεις έχεις κρατήσει. Αλλά τι να το κάνω, το ξέρω είσαι φουστράκι. Κάθε χρόνο FIFA, από όλους τρως πουλάκι. Και να ήταν μόνο αυτό θα λέγα εντάξει βρε παιδί μου. Ναι σου κλέβω στίχους, τι θα κάνεις καλή μου. Από τα live στο Twitch μέχρι FIFA κανάλι. Μου τα έχεις κλέψει όλα, σταμάτα βρε ζηλιάρι. Εγώ στο ξαναλέω, μπήκε σε λάθος game. Από αυτό το fight, παίρνω μόνο fame. Νάτος, βάζει και τα από πίσω. XD. Από Θεσσαλονίκη, τώρα στην Αλέκα. Ρε μπρο μετά από αυτό, φώναζε με κουατέκα. Και μην ξαναπιάσεις τα λόγια σου το ποδόσφαιρο. Αυτά που έχω κάνει εγώ τα βλέπεις μόνο σ' όνειρο. Είπες ότι μοιάζω με τον Derrick, τον Rose. Μετά από αυτό εδώ, ρε μπρο έχεις γίνει exposed. Τώρα πες μου και τη γνώμη σου. Ναι, ισχύει ότι έγινε exposed ρε φίλε. Είπε ότι μοιάζει με τον Derrick, τον Rose. Αυτό ήταν κομπλιμέντο, δεν ήταν για κακό. Εντάξει, το είπε βέβαια για τους τραυματισμούς. Αλλά είχε πάλι ρε φίλε, Derrick Rose έχει βγει και καλύτερος παίκτης. Για πες τι λες, καλή δουλειά που έκανα, σε γάμισα. Ξέρεις. Με την παντόφλα που πάει ρε, δεν μπορώ. Ωραία λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το react μου για το diss του Madney. Λοιπόν, λίγα πράγματα και για τα δύο diss μαζί. Το ποια είναι η άποψή μου και αυτά. Λοιπόν, το diss του Madney ήταν σε πιο σοβαρό στυλ, πιστεύω. Δεν ήταν σαν του Τζέο που είχε πιο πολύ χιούμορ και αυτά. Γι' αυτό και δεν γέλασα τόσο πολύ. Έριχνε αρκετά shots στο Τζέο. Εκεί πέρα ειδικά που είπε για τον κρυπάρι, για την κόμενα, για τι άλλο είπε, δεν θυμάμαι. Έριχνε πολύ καλά shots ο Madney, μπράβο του. Από τραγούδι τώρα, λοιπόν... του Madney πιστεύω είχε ένα συνεχόμενο flow, δεν άλλαξε λίγο καθόλου. Δηλαδή του Τζέο το diss, άμα προσέξατε, είχε γρήγορο ρυθμό, είχε ένα ρεφρέν, είχε γενικά μια σωστή πορεία κάπως. Ενώ του Madney ήταν συνεχώς το ίδιο flow. Πιστεύω λυρικά νίκησε ο Madney σε σύγκριση με τον Τζέο. Αν και ο Τζέο είχε καλούς στίχους, απλώς ο Τζέο είχε
σε κάποιους στίχους δεν είχε τόση ομοιοκαταληξία. Αλλά από flow πιστεύω ήταν καλύτερο του Τζέο. Επίσης από clip. Πιστεύω του Madden εντάξει ήταν καλύτερο λόγω ποιότητας και σαν τοπίο ήταν καλύτερο. Του Τζέο ήταν απλώς σε ένα τοπίο, στο ίδιο τοπίο τέλος πάντων. Αλλά ήταν και τα δύο πολύ ωραία diss. Μπράβο στα παιδιά για την προσπάθεια. Δεν ξέρω ποιο θα έβγαζα νικητή. Και τα δύο μου αρέσουν εξίσου πολύ. Μπορεί για ελάχιστα να νικάει ο Madden. Δεν ξέρω. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like από κάτω αν σας άρεσε. Subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε για καινούργια βίντεο. Και τα social media όπως Instagram και Facebook θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Οπότε τα λέμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια μάγκες.